Φίλες και φίλοι του Λάμα Games TV, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα αξίζει ή όχι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το BlazBlue Central Fiction Special Edition Review για το Nintendo Switch και θα ήθελα φυσικά να ευχαριστήσω την P-Cube για την παροχή του τίτλου. Έτσι λοιπόν, το BlazBlue έχει φτάσει ένα απίστευτο κόσμο, έχει φτιάξει μια τεράστια ιστορία για ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε το 2008. Έτσι λοιπόν έχει φτάσει στο συγκεκριμένο σημείο. Το BlazBlue Central Fiction Special Edition λοιπόν έρχεται για το Nintendo Switch. Έτσι λοιπόν η Arc Systems, η οποία έχει βάλει τους αγαπημένους μας χαρακτήρες, ένα εξαιρετικό arcade mode και πολλά πολλά άλλα. Γενικά, αν έχετε παίξει άλλα προηγούμενα BlazBlue και είστε φαν της σειράς, νομίζω κατανοείτε το τι stakes υπάρχουν. Είναι η αλήθεια που θα ήθελα και ένα πολύ μεγαλύτερο full-fledged anime για τη συγκεκριμένη σειρά, διότι τα fighting παιχνίδια στην Ιαπωνία που αποκτάνε το δικό του story mode, έτσι έχουν πολλά, πάρα πολλά πράγματα να κάνουν. Εδώ βλέπετε το απίστευτο ρόστερ με τρομερό κόλλο, με τρομερούς χαρακτήρες, ο ένας είναι ξεχωριστός από τον άλλον. Φυσικά one-on-one battles, τα οποία χρειάζεται να ξέρετε αρκετά πράγματα. Ούτως ή άλλως το BlazBlue φημίζεται και για την τεχνική του, αλλά και για το στυλ του. Μιλάμε ίσως για ένα από τα καλύτερα 2D fighting games που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Φυσικά βέβαια το online κομμάτι του είναι αυτό που τραβάει τα περισσότερα, όπως όλοι γνωρίζετε. Πέρα από τα online battles, το BlazBlue φημίζεται και για τα τουρνουά του. Πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε, μπορείτε να παίξετε, μπορείτε να στήσετε πράγματα. Όπως βλέπετε εδώ, ακολουθάμε την ιστορία από το ένα act στο άλλο, διαλέγοντας ένα χαρακτήρα, προχωράμε και βλέπουμε το δικό του story mode, την οπτική γωνία του συγκεκριμένου χαρακτήρα και τα πράγματα τα οποία συναντάει, τα interactions και όλα τα άλλα κομμάτια. Φυσικά το παιχνίδι θα μπορούσε να είχε και πιο συχνά παιχνίδια. Τι εννοώ? Το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει κυκλοφορήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Βέβαια το γεγονός ότι το βλέπουμε τώρα στο Switch δεν σημαίνει ότι είναι νέα κυκλοφορία. Είναι ναι μεν κυκλοφορία του Switch Edition, αλλά έχει κυκλοφορήσει και νωρίτερα. Γενικώς το BlazBlue έχει πολύ ωραία ιστορία, έχει πολύ ωραίες μάχες, πολύ ωραίους χαρακτήρες και φυσικά εξαιρετικά abilities, τα οποία κάνουν όμορφο αυτό που βλέπω. Γουστάρω να βλέπω ξύλο, γουστάρω να βλέπω μορφιές. Γενικώς τα 2D fighting games είναι κάτι που λείπει όσο τίποτα άλλο και χαίρομαι που το Nintendo Switch επενδύει σε αυτά τα 2D fighting. Ειδικά στην Ιαπωνία υπάρχουν τρομερά διαμαντάκια τα οποία δεν έχουν έρθει ακόμα στη Δύση και ποιος ξέρει, ίσως κάποια στιγμή μεταφραστούν. Έτσι λοιπόν, αυτό που θέλω να καταλήξω να πω για το BlazBlue Central Fiction είναι by far το καλύτερο fighting game το οποίο μέχρι στιγμής μπορείτε να πάρετε για το Nintendo Switch, 2D μάλλον, γιατί εντάξει το Smash δεν θεωρείται το 2D. Είναι τρομερό, έχει τρομερό replayability και σε single αλλά και σε multiplayer και αξίζει το κάθε ευρώ το οποίο θα δώσετε. Γενικά με ξέρετε, μπορεί να είμαι των υψηλών βαθμολογιών, αλλά δεν θα έδινα ποτέ ένα δεκάρι αν δεν το άξιζε. Έτσι λοιπόν, το BlazBlue Central Fiction παίρνει ένα δεκάρι και ελπίζω να πάρει και τα λεφτά σας, αλλά και την καρδιά σας, διότι αξίζει το παραμικρό ευρώ που θα δώσετε. Αυτά λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στο Lama Games TV, έρχονται πολύ ωραία review για όλες τις κονσόλες και πολλές εκπλήξεις, τις οποίες δεν θα σας αναφέρω τώρα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!